τι θέλει να πετύχει, τι εύχεται για τη χρονιά που ξεκινάει. Αυτό που ήθελα και την περασμένη σεζόν, να κερδίσουμε ως ομάδα τίτλους και σε προσωπικό επίπεδο να είμαι καλύτερος από ό,τι ήμουν την περασμένη σεζόν. Επειδή είναι από τους πλέον έμπειρους της ομάδας, την παραστάσεις πολλές, ήταν τελικά το επίπεδο δουλειάς του ΠΑΟΚ πέρσι τόσο μέτριο ώστε να οδηγήσει αυτή την χρονιά. Ο βασικός λόγος, θεωρώ, ήταν ότι και πρώτα απ' όλα στην αρχή όλοι ρωτούσαν γιατί πώς ξεκινήσαμε τόσο καλά και πώς πέσαμε έτσι στην πορεία. Ο λόγος είναι απλός για μένα, είναι ότι παίζαμε από την αρχή της σεζόν με 14 ποδοσφαιριστές και για να παίξεις σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις με τόσους λίγους παίκτες δεν είναι εύκολο. Έτσι μετά το πολύ καλό ξεκίνημα που κάναμε χάσαμε τη φρεσκάδα μας, χάσαμε την καλή φυσική κατάσταση την οποία είχαμε. Δεν είχαμε πολλές αλλαγές να κάνουμε έτσι ώστε να φρεσκαριστούν οι ποδοσφαιριστές και έτσι δεν ήμασταν σε καλή κατάσταση και στα play-off που ήταν στο τέλος της σεζόν ήμασταν ακόμη πιο κουρασμένοι. Πώς βλέπει την προετοιμασία της ομάδας μέχρι στιγμής, πώς την κρίνει, αν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο τον οποίο δουλεύει? Δεν είμαι πολύ καιρό εδώ για να μπορέσω να έχω μια πιο σφαιρική εικόνα γιατί είμαι από αυτούς που ήρθαν πιο μετά στην προετοιμασία. Αλλά θεωρώ ότι όλα πάνε καλά. Όλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν και να πετύχουν και να βγάλουν στο γήπεδο αυτό που θέλει ο προπονητής. Ελπίζω ότι θα καταλάβουμε πολύ σύντομα αυτό που ζητάει να κάνουμε μέσα στο γήπεδο και θα έχουμε καλά αποτελέσματα και επανέλαβα ότι όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής. Επειδή η περσινή χρονιά συζητήθηκε πολύ η αποδυτία και επειδή περισσότεροι παίκτες είναι ήδη στα αποδυτήρια, την έχουν αφήσει πίσω, έχουν κάνει κάποια συζήτηση στην οποία είπαν αυτό ήταν, ό,τι έγινε. Όχι, δεν έχουμε συζητήσει κάτι. Βέβαια, δεν ξέρω αν έγινε κάποια συζήτηση στο διάστημα που εγώ απουσίαζα. Αλλά θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Ό,τι και αν συνέβη την περασμένη σεζόν, πρέπει να καταλάβουμε τα λάθη που κάναμε. Και το ότι, όπως σας είπα πριν, ήμασταν κουρασμένοι από ένα σημείο και μετά στη σεζόν δεν είναι αποτελεί δικαιολογία. Είναι ένας από τους λόγους της πτώσης της απόδοσης της ομάδας. Φυσικά κάναμε πολλά λάθη την περασμένη σεζόν και ατομικά και ομαδικά και πρέπει να μάθουμε από αυτά για να μην ξανακάνουμε τα ίδια. Φυσικά και θα γίνουν λάθη γιατί το ποδόσφαιρο αποτελείται από λάθη, αλλά πρέπει να προσέξουμε και να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα. Είναι πολλά τα μαθήματα από την περασμένη σεζόν. Δεν θα πω εγώ τη γνώμη μου για αυτά. Είναι αργά πλέον έτσι κι αλλιώς για συμπεράσματα. Με το νέο προπονητή θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Εγώ γνωρίζω και τα λάθη που έκανα και τα μαθήματα που έχω πάρει εγώ από την περασμένη σεζόν. Θα προσπαθήσω να μην τα ξανακάνω, αλλά δεν, για τα ομαδικά λάθη δεν είμαι εγώ αυτός που θα μιλήσω. Τα κρατάω για τον εαυτό μου. Επειδή γνωρίζει καλά την Δνίπρο, να μας πει λίγο την άποψή του για το φιλικό του ΠΑΟΚ και αν ήταν ο ΠΑΟΚ καλύτερος, τόσο καλός ή Δνίπρο, τόσο κακιά. Δεν έχει τόσο σημασία με το αν είσαι εσύ καλός ή είναι ο αντίπαλος κακός. Σε μια περίοδο της προετοιμασίας όλοι είναι λογικό να παίζουν λίγο πιο χαλαρά. Εμείς κάναμε καλή δουλειά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο αντίπαλος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην αρχή της προετοιμασίας του, οπότε είναι λογικό να μην είναι τόσο έτοιμος. Αλλά εμείς αυτό που πρέπει να δούμε από τη μεριά μας είναι τα θετικά και να προσπαθήσουμε να τα ξανακάνουμε και στα επόμενα παιχνίδια που πλέον είναι επίσημα. Και αν η άποψή του για τον Ιγκορ Τούντορ, τον νέο του προπονητή, και για τον Φρανκ Άρνεσεν, γιατί είχε πει πολλές φορές πέρυσι ότι χρειάζεται ένα μοντέλο ομάδα. Τον κύριο Άρνεσεν δεν έχω μιλήσει για να γνωρίζω ποια είναι η στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει, αλλά θεωρώ ότι έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Σχετικά με τον προπονητή, μέχρι στιγμής, όπως σας είπα και πριν, όλα πάνε καλά. Είναι ένας νεαρός προπονητής που έχει τη θέληση και την επιθυμία να πετύχει, θέλει να παίρνουμε νίκες, προσπαθεί να μας πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, να μας περάσει την ιδέα του ότι πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, να είμαστε εμείς οι νικητές. Προσπαθεί να μας διδάξει τι θέλει από εμάς και να μας περάσει τη δική του φιλοσοφία γύρω από τον ποδόσφαιρο. Είπε προηγουμένως ότι πέρυσι με 14 παίχτες χρειάστηκε να βγει μια χρονιά ολόκληρη. Φέτος, καλώς εχόντων των πραγμάτων,
ο ΠΑΟΚ θα είναι 11 μήνες στο γήπεδο. Μπορεί να βγει η χρονιά ή χρειάζεται κάτι παραπάνω και ως ενίσχυση στο ρόστερ. Δεν μπορώ να σου απαντήσω συγκεκριμένα σε αυτό που με ρωτάς, γιατί ό,τι και αν πω μπορεί να παρεξηγηθεί. Αν πω ότι χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές, θα είναι σαν να μην δείχνω εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες μου. Αν σου πω ότι δεν χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές, επίσης μπορεί να παρεξηγηθεί. Το θέμα είναι να δώσουμε περισσότερα από όσα δώσαμε την περασμένη σεζόν. Όλοι να είναι σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στις τρεις διοργανώσεις. Και θεωρώ ότι για να το καταφέρουμε αυτό χρειαζόμαστε 18-19 ποδοσφαιριστές ίδιου επίπεδου. Διότι στην πορεία της σεζόν θα έρθουν τραυματισμοί, θα έρθουν κάρτες, θα έρθουν απουσίες και πρέπει όταν κάποιος παίχτης λείπει από την δεκάδα, ο αντικαταστάτης του να μην νιώθει ότι δεν είναι ικανός για την ομάδα και οι υπόλοιποι συμπαίχτες του να νιώθουν ότι έχουν εμπιστοσύνη και δεν θα επηρεάσει το κενό την ομάδα. Δεν είναι μυστικό ότι για όλες τις ομάδες του κόσμου η ενίσχυση με καλούς παίχτες κορυφαίου επίπεδου είναι καλό, δεν είναι κάτι περίεργο. Any team needs good players with good qualities. Κάθε ομάδα χρειάζεται καλούς ποδοσφαιριστές ποιότητας.